Να υποδεχθούμε λοιπόν τον Μανώλη Βαρδαλαχάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣ και τον πρωταθλητή της κατηγορίας, την ομάδα του Τυμπακίου. Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Πανηγυρικό λοιπόν σήμερα το κλίμα στο Τυμπάκι με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή Μανδαλενάκη να βρίσκει τον ΑΟΤ νικητή με 2-1 στο ντέρμπι, με τον ηρόδοτο και άπαντες ποδοσφαιριστές, διοίκηση και κόσμος να γίνονται ένα κουβάρι και να πανηγυρίζουν αυτή την σπουδαία επιτυχία για τον ΑΟΤ, ο οποίος ήταν πρωταθλητής και πριν 2 χρόνια, το 2022, ανεβαίνει ξανά στην κορυφή της Α1 κατηγορίας και σε λίγες εβδομάδες θα διεκδικήσει μέσα από τα μπαράζ των πρωταθλητών την άνοδό του, την επιστροφή του στην τρίτη εθνική. Ο ΑΟΤ έπαιζε για 2 αποτελέσματα, ισοπαλία ή νίκη, απέναντι στον Γυρόδοτο που ήθελε μόνο νίκη, νίκησε με 2-1. Αυτό το αποτέλεσμα έφερε έξαλλους πανηγυρισμούς τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στα αποδυτήρια για την ομάδα του Τυμπακίου. Άπαντες γιορτάζουν αυτή την πολύ πολύ σημαντική επιτυχία σε ένα ντέρμπι όπου ο ΑΟΤ ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, είχε ευκαιρίες, είχε και δοκάρι με τον Λούσιο, αλλά και ο Ηρόδοτος είχε ένα δοκάρι με τον Τζαματιώτη. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρόδοτος προηγήθηκε στο σκορ με γκολ του Μπάμπη, μάλιστα στο 59 αποβλήθηκε ο Αριστινίδης για το Τυμπάκι. Είχε και στην επόμενη φάση δοκάρι ο Φραγκουλάκης, και αν εκεί γινόταν το 0-2 και με 10 παίκτες ο ΑΟΤ, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Ο ΑΟΤ όμως σε εκείνο το σημείο έδειξε το χαρακτήρα του, σημείωσε ένα παλικαρίσιο γκολ με τον Μεταξάκη στο 70 και από εκεί και πέρα με συμπαραστάτη και τον κόσμο, πάλι με τον Μεταξάκη έκανε το 2-1. Αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα που έδωσε τον τίτλο στον ΑΟΤ, ο οποίος θα παίξει πλέον στα μπαράζ ανόδου. Να πούμε, Μαρία, επίσης ότι πρώτος αντίπαλος στα μπαράζ θα είναι η Νεάπολη, η οποία επίσης κατέκτησε σήμερα το πρωτάθλημα στο Λασίθι, ενώ έχουμε πρωταθλητή και στο Ρέθυμνο, αυτός είναι ο Ρεθυμνιακός, ενώ στα Χανιά απομένουν 2 αγωνιστικές και δίνουν μάχη η ΑΕΚ Ιδονίας και ο Απόλλων Αγίου Ιωάννη. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να δούμε όμως τι δήλωσαν μετά το ντέρμπι και την επισφράγηση του τίτλου ο προπονητής του ΑΟΤ Νικόλα Σουτζής και ο αρχηγός των πρωταθλητών Νίκος Κουρουθιανάκης, ενώ τοποθέτηση έγινε και από τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΣΗ, Γιώργο Πλούταρχο Κουτεντάκη, που βρέθηκε στο γήπεδο και παρακολούθησε την αναμέτρηση. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι που έκρινε ένα τίτλο. Νομίζω ότι η ομάδα μου ήταν από την αρχή στον αγωνιστικό χώρο καλύτερη. Παρόλο στη διαφορά του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο, κατά το momentum ήταν με αυτούς γιατί πήραν την κόκκινη κάρτα. Νομίζω ότι η ομάδα μας όμως από την πρώτη στιγμή πίστευσε στη νίκη, ακόμα και όταν μιλάμε με 10 παίκτες πίσω στο σκορ. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά μόνο συγκίνηση και υπερηφάνεια μου βγάζουν. Πραγματικά τους ευχαριστώ όλους ένα προς ένα για την κατάθεση ψυχής που κάνανε και το άξιο πρωτάθλημα που πήρανε. Παρόλο που έχουμε μια διαφορά 4 βαθμών, ξέραμε ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, θέλαμε να το πάρουμε. Είμαστε πολύ καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ. Στο δεύτερο δεν πήγαμε καλά. Δεχτήκαμε ένα γκολ από την δικιά μας. Φάγαμε και την κόκκινη κάρτα μετά. Και είναι πολύ δύσκολο όμως. Τα παιδιά δείξανε ότι είναι δυνατοί χαρακτήρες. Είμαστε η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Ακόμα και με 10 παίχτες χειρίσαμε το μάτς και δείξαμε ότι έχουμε και πάλι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το παιχνίδι που έκαναν μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Θέλω να δώσω ένα παραπάνω συγχαρητήρια στον αθλητικό όμιλο του Τυμπακίου, γιατί πραγματικά εκτός από ό,τι φαίνεται θα είναι και πρωταθλητής. Συγχαρητήρια και στα μπαράζ, αν και εφόσον πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία στον αθλητικό όμιλο του Τυμπακίου. Θέλω να κάνω και να πω και κάτι ακόμα. Όσο και να προσπαθούν ορισμένοι, δεν θα μαυρώσουν τα πρωταθλήματα που κάνει ένα προσωπικό σωματείο Ηρακλείου. Έχουμε βάλει τον πύχη ψηλά και εκεί θα παραμείνει. Αν μπορούμε να πάμε πιο πάνω, θα πάμε. Πιο κάτω, δεν πάμε. Ας το πάρουν τα μπάρι λοιπόν ορισμένοι και ας καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο του Ηρακλείου θα κρατηθεί ψηλά.